πάλι σποντουσκώ, τη σκούρτια να γναντέψω και την αγάπη για να βρω και πια για να διαλέξω. Όχι βρυσούλα πέτρινη, λατάνια μες στη μέση, όχι γεφύρι πέτρινο και ποιον δεν θα αρέσει. Στις παρυφές των βουνών του Όρλιακα και Σμόλικα, αιώνες τώρα ξαποσταίνουν αθέατες από τα μάτια των ανθρώπων οι μικρές κοινωνίες των κοπατσαραίων. Α, καλό! Καλά μυρίζει! Να δούμε! Ανάβει το δαδί. Τέτοιο δαδί μάλιστα. Μην πρώτη πήρε. Θα περάσουμε όλο το χειμώνα στα πρόβατα με αυτό. Το δοτσικό βγάζει καλό δαδί. Γι' αυτό και παίρνουμε και το χειμώνα με δαδιά κατ. Κοιμηθήκαμε το βράδυ, ψάσαμε, σκαρίσαμε τα πρόβατα. Σκάσαμε τα πρόβατα και σε παγκόσμιο. Βρήκα μια μπάρα νερό και ήταν μια χιλώνα μέσα. Λοιπόν, χωρίς να ξέρω, φωνάζω τον κότσο, τον Τσανάκα που ήταν σύντροφος μαζί και βάλω το δάκτυλο έτσι και κοιτάω, η μπάρα ήταν με το δάκτυλο βατή. Σκύβω, πίνω νερό. Το πρωί γυρνάμε από εκεί, περνώ με μπάρα, βρίσκω χιλώνα ψάφια μέσα. Λοιπόν, και δεν έπαθα τίποτα. Και εσείς μιλάτε και ξέρω. Έλα ρε Νικόλα, τι φτιάτσε. Τα φτιάτε τα πρόβατα εδώ. Ναι, ένα τα έχουμε. Τι είναι για τον κάμπο τώρα ή. Όχι ακόμα, όχι. Μετά από 20 μέρες. Το πάτη κάτω του κόντρισε. Το κόντρισε, ναι. Εδώ έχει χορτάρια, τι. Από τώρα δεν τα δείξε. Όχι, εδώ είναι, δεν έχει χορτάρια. Έχει χορτάρια, ρε. Ζλάπε, θα έχετε και ζλάπε δε εσείς. Έχουμε. Αρκούδα ή λύκου, ρε. Και αρκούδα και λύκου, από όλα τα κάτω. Τι έγινε λοιπόν, Παθανάση, τα κατέβασε κάτι εσύ. Εγώ τώρα αντάργεσαι ο Σμόλκας απάνω, μου ξά. Και κατέχασα... Πότε θα ξεκινήσει για κάτι. Στα καλύβια τώρα αυτές τις μέρες θα είμαι έτοιμος να φύγω. Εσείς από το κύριε πιάνε. Ποιος κερδίζει αυτό ρε. Ποιος κερδίζει εδώ που πάτε να παίξει. Δεσάρ Ζισμαήλ Αγά. Φουρκάκι Σαμαρίνα. Μον γύριβες και το δουτσικό. Τα τέσσερα τα σπίτια. Κρύβονταν και το έφτιασαν εδώ το δουτσικό τους κλέφτες από τα Αρβανίτες, κρύβονταν και ήρθαν εδώ μέσα και το έφτιαξαν το χωριό και έμεινε η στραπλήθυψη. Γεια σας Λιβέντη, Στιφτιάντη. Καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Αυτά είναι τρία ξύλα μαζί. Τα τρία μαζί σπάστα. Είναι τρία διάρκεια. Το ένα μόνακο σπάγει αγλίγουρα. Τα τρία μαζί δεν σπάζουν. Μαζί αγαπημένα θα πιάσετε προκοπή. Είστε μόνα και δεν πιάνετε τίποτα. Ακούτε τι σας λέω. Σε αυτόν τον άντεγα εδώ μάθαμε τα πρώτα γράμματα. Θυμάσαι που μας έκανε ο παπάς σχολείο εδώ πέρα. Αν θυμάμαι, είμαστε 70-80 παιδιά. Ήταν μεγάλο χωριό τότε. Εγώ είχα 3-4 αδέρφια, εσύ πόσο τότε. Θυμάμαι, ας πούμε,
Ήμουν μικρότερο εγώ τότε. Είσαι και λίγο πίδωκο, δηλαδή. Είμαν ζωηρό. Πάντα είμαστε ακάτευε εδώ. Και τρουγάμε κι εμεί ξύλο εδώ από σένα. Καλά, όπω είπατε, είμαν λίγο ανάποδο. Μα θυμίζουν πολλά πράγματα αυτά. Ωραία, είμαστε ευτυχεί που ζήσαμε, πέρασαμε πολύ καλά. Μάθαμε την περιγράμματα. Αυτές οι μαλλιουτάρες σέπκαιναν οι μανάδες μας στον εργαλείο. Και αυτήν η μαλλιουτάρα είναι το σπίτι μας. Με τα αυτές ψυχή μαζάμι, με τα αυτές με βροχές, με χιόνια, με τα αυτές κοιμούμασταν, με τα αυτές ξημερουνάμι, χιόνια, βροχές, τα πάντα. Το πρόβατο πότε θα το φύγουμε. Άλλο θα ξεκινήσουμε, θα πάμε αυτού κάτω στην Γκαζίτσα, θα ξεκορτώσουμε εκεί πέρα, θα κάτσουμε το βράδυ εκεί, την άλλη μέρα θα πάμε για τις βράνες απάνω. Ασπρί ήσαν τα μάλια, αμόκια, ασπρί ήσαν τα μάλια μου. Βαρέλια για να δώσουμε και τα άλογα. Α, εδώ, πρέπει. Μύθηκα μερικά τώρα. Αύριο το πρέπει να τα χωρίσουμε αυτά. Θα πιάσουμε κανένα δυο που είναι, θα τα βγάλουμε. Αυτά να σταθώσουν τώρα απόψε. Εδώ γίνει χαμός. Ο καιρός περνάει, αυτά να κατέβουν. Ήρθε η μέρα να φύγουμε, αύριο πρέπει να φύγουμε. Αφού ούτως ή άλλως, οι μέρες πέρασε ο καιρός, πάει 10 Οκτώβριο, οπότε πρέπει να φύγουμε.
χτυπήσουν τίποτα. Φοράδα, ρε. Όλοι περιμέναμε η φοράδα να γεννήσει όταν θα είχαμε πάρει το δρόμο για τα χαμηλά. Εκείνη βιάστηκε και έφερε ξημερώματα τούτο το όμορφο πουλάρι. Δεν μας έκανε τη χάρη να κινηματογραφήσουμε τη γέννα της όπως ελπίζαμε. Δύο τραγιά από το διπλανό κοπάδι ακολούθησαν το ερωτικό τους ένστικτο. Τόσκασαν το βράδυ και ξανακοιμήθηκαν στο κοπάδι των Βεραίων. Τούτοι οι οπαδοί του Πάνα ανακάλυψαν πως το ξένο πράγμα είναι πιο γλυκό. Έλα. Κύριε το... Ας το να το έπιζε. Τώρα εισηλάμε τον αδερφό μου, τον Ανάση, τον έστειλα μπροστά. Πάνε να δει το μέρος που θα κάνουμε γρέκη απόψε. Να δούμε αν όντως έχει μέρος να κινηθεί το κοπάδι και πώς θα βραδιάσει. Τώρα αυτός, από ό,τι με φώναξε εδώ, άκουσα από μακριά, μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από τον βλέπω κιόλας, μου λέει ότι έχει κάποιο μπαΐρι εκεί, το οποίο
είναι το μέρος είναι καλό για γρέκια του κουπάδι. Καλύτερα εγώ να το τσοκίσω με αυτή, να φύγει τράχει κατά γυρία μόνο. Πάρτε εγώ να κατεβώ με τα στήρα από εδώ. Ε? Εγώ κατεβώ από εδώ. Θα φύγω του δρόμου, δρόμου θα βρεθούμε κάτω στα δέντρα, εσύ έλα από αυτού. Όχι, γιατί ρε Σαγιές, γιατί πρέπει να γυρίσεις, κατ' εδώ είσαι. Ενώ από τράχει που θα φύγουμε. Να πέσουμε, πάλι αριστερά πρέπει να γυρίσουμε, εσύ θα κάνεις κύκλου τώρα, το καταλαβαίνεις. Αφού κατεβαίνει εγώ, κοίτα, από πάνω εδώ κατεβαίνει έστω μέρος, σχένει, τι κάνει, τι λες τώρα. Γιατί να με βγούμε εδώ στράχη στα οργώματα όπως ήταν πέρσι το οργό. Αφού εκεί βγαίνει αυτός ο δρόμος. Εκεί να πέσει κάτι για να τα σηκώσει απάνω και δεν με τα τσακίσω που δω, να ρίχνουμε πέρα τα γύρια και να φύγουμε κάτι. Πιο γρήγορα θα κατεβούμε. Έτσι φαίνεται. Πολλά. Εκεί θα πέσουμε και στα σύρματα, στα πιφκάλια. Πρέπει να γυρίσουμε προς τα εδώ. Ποια σύρματα ρε. Δεν είναι κάτι που κάγει στο κλεισμό του κύριου που είναι κρυθαρίστερα πέρυσι στον κατήφορο. Από εκεί το σύρμα και θα κατηγούμε μέσα στη μεγάλη καλαμιά. Γιατί να βγούμε εδώ στράγγερα σαν και να φύγουμε τράχει κάτι. Πούλο ποδαρκό που σχήνουν τα νερά κάτι εδώ και να πέσουμε μέσα στο ράιμα. Είναι ανάγκη να φύγουμε κάπου εδώ και να γυρίσουμε αριστερά. Μα αφού το ίδιο είναι. Καλά, έτσι. Εγώ θα φύγουμε τα γαλάρια από εδώ τράχει κάτι, σιέρα από εκεί. Να δούμε τι ώρα θα φτάσει κάτι. Thank you.
πιάσει εδώ ένα κακά πατάτης, εδώ θα γίνει χαμός απόψε. Κρασάκι κόκκινο. Ποιος ο δρόμος είναι. Αύριο θα πάμε πιο σιγά σιγά. Δεν θα έχει ζέστη. Δεν χρειάζεται να περπατήσουμε τόσο.
ο θείος Κλεάνθης. Μια απρόσμενη συνάντηση. Πολυπλάνητας κι αυτός, συνεχίζει να μοιράζει το χρόνο σε δύο πατρίδες. Λοιπόν, Χρήστο, το γρέκ που έπιασε η Δόια είναι ανάσκλο. Εδώ φοβούνται τα γύρια. Που πού θα φλάξεις, από εκεί θα φλάξεις, από εκεί θα φλάξεις. Δηλαδή θέλω να πεις ότι έχεις λάμπο όμως. Ωχ, εδώ είναι ο λυκότοπος. Βεβαίως. Είμασταν εδώ κάτω με τον πατέρα σας, φιγκάρι ήταν. Όπως κάθομαν όρθιος, εγώ σκαρνούσαν τα γύρια. Ήταν μια γίδα σιούτα. Καβαλαρωμένη, κράπητια την αρπάζα που εδώ, λύκους. Και αρχίζουν, ουρλιάζουν αυτού να μας φάνε τα σκυλιά μέχρι το πρωί. Πέρα εκεί, από τον άσφαλτο κατ' εδώ, ήταν σμιξώτες. Σκόβ 10 πρόβατα, ξέρω. Ρί, αγκράι. Από εδώ, όπως παίρνει ένας δρόμος από το Καρπυρό, είσαι τρέχει κάτι να κατεβείς τσούτσα. Έρχεται ένας με ένα άλογο μεγάλο. Με λέει, δεν περνάς, λέει. Έχει νερό πολύ. Αυτό εντάξει, είναι ανοιχτό το ποτάμι. Περνάς. Το περνούσες. Εκεί που πίσω στον Καρατζάκο αντιψάμε να τα πνίξουμε. Τι έγινε τότε στο τσικό, στον Τζέρο που είσαι. Τον Τζέρο. Στον Τζέρο πήγαμε το 67, τον Νίκια Σάμι. Εκεί πήγαμε μια κιάρα του Αρκούδα. Είχε γλυκαθεί. Έτσι κι έμεινες και ένα γη δόξου. Λες κι είχε μαγνήτη, του βρίσκει το τρόπο. Μια φορά πήγα πίσω στον Κούμα, στον Ήλιο. Βρήκα εκεί, έχει μια βρύση εκεί πίσω, έβγαλαν τα σκυλιά. Δεν έφυγε. Ο Βασίλη τον παίρνει μια γίδα τον Καρπούζα. Και φοβήθηκε, δεν πάει. Έφυγε, πέτριχε. Τραβούσε πέτρις. Ασύχτερα που εκεί λέει. Και πάει να ψει τη γίδα. Ρε ζουρλέ τον Ήλια. Ε, ψόχαζε, ντάψεις, έγαρα που κι λένε, τι λες, τι μένα λες. Σκληρή ζωή. Ανέχεια. Κοίτα, τώρα ήρθαν καλά χρόνια. Τότε, ούτε του γάλα δεν μας έπαιρναν. Έφτιαξαμε τη φαλουτήρ του Καρπούζα, του Γιώργου. Του κάτσαμε μέχρι τον Αύγουστο, τον Αύγουστο ύστερα, τι να το κάνουμε, έλεγαμε να πάμε Αθήνα. Και Αθήνα μας λέει ένας μακαρίτης. Θα σας του φάνε τα λάνια να πάει στη θάλασσα, δεν είναι στη Αθήνα. Έτσι. Λοιπόν, εσύ θα σκουθείς να τα γυρίσεις και εγώ θα κοιμηθώ κανένα δύο ώρες τώρα και μετά. Μια κυριά, κυριά, μια κυριά, κύτσα το πρωί. Σαββατό βράδυ, λελεβάγιο μου, και ένα Σαββατό βράδυ, Ευαγγελίτσα μου. Thank you.
Ξωμάχοι των καιρών οι κτηνοτρόφοι διαφυλάσσουν με τον τρόπο τους τις παμπάλαιες πρακτικές και τον τρόπο χρήσης του χώρου. Εδώ στα χυμαδιά θα βγάλουν το χειμώνα μέχρι και τα τέλη της άνοιξης. Χειρότερα από τα σκυλιά. Κοινοτρόφ έτσι είναι. Και τώρα έτσι είναι. Βλέπεις και να είναι από το Βόλο από κάτω και βγαίνεις το γράμμα πάντου καλοκαίρι. Δεν γνώριζε ότι σκύλους τον αγάπου λέει παραμία. Σκυλιά μάγαρες στον δρόμο δεν το βρίσκεις. Ζώο αντίπο δεν το βρίσκεις. Λαός. Όλα τα πλάια, όλο ο κόσμος. Τις δεκέντα χρόνια έκλειπα. Ήσαν εδώ, πάει κανένα πιστό και τίποτα να μην είχε. Ήταν δυο-τρεις άιτες, τα μάζευα να πω. Άλογο. Τα άλογα με τα καβαλίγια ξημέρωνε, ξέρεις πού. Στην Αλβανία που. Και εκείνα από εκεί τα έπαιρναν, Αγρίνιο, και έπιαναν καλαμάτα κάτω, πυροπόλιο. Τι λέγεται. Τσαμπάιζες. Όσοι είχαν λίγο τακτική και πάνε έξω και ήταν σμαζημένοι, κάτι έκανε. Κάνα διαμέρες, κάνα σπίτι, κάνα. Ύστερα είναι συντάξεις καλές αυτοί έξω. Εκείνο τόσο φυλάει. Ανεβεί άλογα εγώ, νυχτουνάμε και ξέρεις που ξημέρωνάμε.
στη Δεσκάντη. Βρήκα ένα ντάρα, ο Λύκος ξέρει τι λέει. Βρήκε ντάρα για να φάει. Το ίδιο κάνει και αυτή τώρα. Είναι. Ηλιά, θα περπατήσω. Λίγα γράμματα έμαθα, έβγαλαν ηλίκια, είναι τυφλή. Κάποιες και μέρα ξέρω τίποτε το αλφαβητάριο. Από ό,τι να το μάθω, εδώ. Εδώ ήταν που λέμε. Άλλο που τεράνια τίποτα δεν τίποτα. Τι μιλήσει εδώ. Δεν είχε οικονομικό ο κόσμος, καθόλου ήταν. Πήρα και τον γονείο.
μακρύς ο χειμώνας και το τοπίο σαν παραμύθι. Εδώ ο χρόνος αφήνει να φανεί μια ζωή ακίνητη, να περιμένει. Γιάννης Κόμπος, κόντρα σε ό,τι συνηθίζεται, αποφάσισε να μείνει στο χωριό. Ο άνθρωπος τελικά, όπως μάθει, πορεύεται. Γόνος εδώ κάτι γεννήθηκε. Γόνος, ξέρεις που είναι του γόνου. Πήγες καθόλου. Από εκεί έχει δρόμο, βγαίνει από Αραψιά, Πυργητό, για πού και σπάς. Καριά, έχει δρόμο. Με αυτά έζησα, με αυτά περνάω. Αντροπιασμένος καθόλου με τον κόσμο, δεν έχω κανένα.
κρέα, γάλα, τυριά, κάποτε. Παραγωγή δική. Το κράτος πέρα πολλά από μένα. Ρίχτη στα αυτιά, φράιστη. Τώρα δεν μπορώ να τα γλαντέψω, πού να είσαι. Πού να πιάσεις το γράμμα πάνω. Πήγες το γράμμα, δεν είναι. Το μιλίτσα. Σε πάω εκεί να είσαι. Αυτοί κατεβαίνουν όλοι εδώ στο Καλαμάκι, εγώ ξέρω από τον Βόλο, ξενοτρόφο. Άλλοι από εκεί φεύγουν στο Καϊμάξιλαν. Πού είναι το Καϊμάξιλαν, ξέρεις πού είναι. Όλοι ξενοτρόφο γυλάει ακόμα, τα φορτώνουν τα αμάξια. Καλοκαίρι. Παλιά όμως, που δεν υπήρχαν τα αμάξια. Τα πόδια ρε, πουρία είπαμε, άρμηγε εδώ, σιγά, έκαμε ένα μήνα να πάει. Αυτά τα κατσίκια έχουν γεννηθεί τον Νοέμβριο και έχουν απογαλακτιστεί εδώ και 3 μήνες περίπου, 2. Και τώρα μόλις ξεκινάει η άνοιξη τα βγάζουμε έξω για να μαθαίνουν να βοσκάνε για να μπουν με το υπόλοιπο κοπάδι.
αρχές του καλοκαιριού. Άνθρωποι και ζώα πήραν τον δρόμο για τα ψηλά. Ένα πολύτιμο ταξίδι ζωής, μοιράζοντας τον χρόνο σε δύο πατρίδες και δύο αγάπες.